Θα πάμε στην Ουγγαρία, καθώς εκεί η ελληνική κοινότητα είναι ιδιαίτερα δραστήρη. Θα ασχοληθούμε και θα δώσουμε βήμα σε Έλληνες τρίτης γενιάς, σε καλλιτέχνες και μη, οι οποίοι έχουν βαλθεί κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουν εκεί τους ντόπιους, τους Ούγγρους, να υιοθετήσουν την ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό πολιτισμό. Τελευταία πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, να ανέβει μια παράσταση και συγκεκριμένα η Αντιγόνη, η αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή, με την ανταπόκριση, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα, να είναι τεράστια στις τάξεις των Ούγγρων. Εύη. Και γι' αυτό το λόγο και είναι μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα τον κύριο Φώτη Κολάτο. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο εμπνευστής όλης αυτής της προσπάθειας και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεταδώσει τον ελληνικό πολιτισμό στην Ουγγαρία με τον τρόπο του. Εγώ να πω βέβαια ότι συμμετείχε μια ομάδα καλλιτεχνών, είναι οι Έλληνες της Ουγγαρίας τρίτης γενιάς, αλλά και οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κύριε Κολάτε, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στην πανέμορφη Κρήτη και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά, σε ευχαριστώ θερμά. Μιλάμε στον Ενικό, είχαμε μιλήσει πριν από κάποιους μήνες. Είχαμε δώσει το πρώτο στίγμα των πρωτοβουλειών και σε αυτές τις ξεχωριστές ενέργειες τις οποίες έχεις προχωρήσει, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο ο ελληνικός πολιτισμός, οι τέχνες μας να γίνουν οικίες εκεί, στους Ούγγρους. Αναφορικά με την τελευταία παράσταση, για δώσε μας κάποιες λεπτομέρειες. Πρώτα θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ότι μπορώ να ξαναμιλήσω και υποχρέωσή μας, Φώτη. Σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζετε και να γνωρίζει και η Ελλάδα και η Κρήτη ότι φέτος η Ουγγαρία οργανώνει την 10η Ολυμπιακή Θεάτρο. Στην Παγκόσμια ημέρα θεάτρου 27 Μαρτίου, το Εθνικό Θέατρο της Ουγγαρίας και της Βουδαπέστης διάλεξε στη μεγάλη της σκηνή εμάς τους Έλληνες της Ουγγαρίας, την ομάδα μας, να παρουσιάσουμε την Αντιγόνη, το Σοφοκλή. Μία παράσταση όπου έλαβα μέρος καλλιτέχνες, όχι μόνο Έλληνες με ελληνική καταγωγή που ναι. ζουν εδώ στην Ουγγαρία, αλλά και από την Ελλάδα, από εσάς, από την Αθήνα. Θέλω να πω κάποια ονόματα που η πρωταγωνίστριά μας στο ρόλο Αντιγόνης ήταν η Ελένη Κοτσόνα, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ και μας στηρίζει πάρα πολύ τη δουλειά μας. Και επίσης η Ιζαμπέλα Φούλοπ, που είναι μισή Ελληνίδα, μισή Ουγγαρέζα, σίγουρα τη γνωρίζετε και από το Σύρια Γη της Ελιάς. Βέβαια, πολύ αγαπημένη. Από εδώ, από την Ουγγαρία, πολύ αγαπημένη η Ιζαμπέλα και τα δύο κορίτσια άξια και ευχαριστώ πάρα πολύ στα κορίτσια. Από εδώ, από την Ουγγαρία, έλαβαν μέρος ηθοποιοί όπως η Άλμος Φέντρα και αυτή Ελληνίδα της Ουγγαρίας. Σκηνοθεσία εγώ και ήμουνα στο ρόλο του Κρέοντα. Χορευτές, τραγουδιστές, μουσικοί και ακροβάτες. Μία παράσταση που όντως οι τέχνες έχουν ενωθεί. Κάτι πολύ πρωτότυπο ακόμα και για την Ουγγαρία, γι' αυτό και μας διάλεξαν. Θέλω λίγο την αντίδρασή τους γενικά. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και για τους Έλληνες. Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί, δεν έχουν διαβάσει, δεν έχουν αφιερώσει χρόνο στο να μπορέσουν να μπουν στη φιλοσοφία της αρχαίας τραγωδίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά, εκεί οι Ούγγροι πώς αντέδρασαν, τι σας είπαν, ο απόϊχος, ποιο ήταν το επίκεντρο. Πρώτον, ακόμα μια δυσκολία σε όλο αυτό ότι, για τους Ούγγρους, ότι εμείς παίζουμε στα ελληνικά. Η πρώτη μεγάλη δυσκολία. Αυτό έλεγα και στην Εύη. Ναι. Αλλά επειδή μαθαίνουμε εμείς εδώ στην Ουγγαρία για την αρχαία Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ θετικό. Αλλά και η σκηνοθεσία είπαν ότι είχαν καταλάβει τα πάντα και τους άρεσε πάρα πολύ. Ότι περιμένουν πώς και πώς να ξαναπαρουσιάσουμε αυτό το έργο είτε στο Εθνικό Θέατρο ή σε άλλο θέατρο. Ήταν πολύ θετικά. Το χρονικό διάστημα, Φώτη, της προετοιμασίας για να ανέβει η παράσταση ποιο ήταν? Λοιπόν, κάποιους μήνες ότι εγώ με τα κορίτσια από την Ελλάδα online κάναμε πρόβα. Και είχαμε εδώ 2 μέρες για να ετοιμάσουμε την παράσταση και εκεί στο Εθνικό Θέατρο 5 ώρες. Ότι μας είπαν ότι αυτό που κάνουμε είναι και λίγο τρελό, αλλά και τολμηρό,
Αλλά Έλληνες είμαστε και το κάναμε. Και νομίζω ότι βγήκε και πάρα πολύ. Αν δεν το πολύ κάνει η Έλληνα, ποιος θα το κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Όποια έτσι πέτρα είναι, και να σηκώσει στο εξωτερικό, είναι. Ελληνική πρωτοβουλία και Έλληνα θα βρεις. Το επόμενο διάστημα, Φώτη, τι περιλαμβάνει? Για πες μας λίγο, βάλε μας το κλίμα. Λοιπόν, θα θέλαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή με την ομάδα να δείξουμε αυτό το έργο που κάνουμε εδώ στην Ουγγαρία και να κατέβουμε στην Ελλάδα. Ναι. Και αν μπορούμε και στην Κρήτη. Με και θέλουμε χαρά πάρα πολύ να παρουσιάσουμε σε ένα αρχαίο θέατρο της Ελλάδας. Μας έχουν καλέσει και σε διεθνές φεστιβάλ, ότι η Αντιγόνη σιγά σιγά ξεκινά international να γίνει και συνεχίζουμε όλο αυτό το έργο, αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εδώ στην Ουγγαρία. Μάλιστα. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά να σας γνωρίσουμε όλη την ομάδα από κοντά, με το καλό να έρθετε και Κρήτη. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, Φώτη, μαζί σου, προκειμένου να στείλουμε αυτό το ξεχωριστό πολύ μήνυμα πολιτισμού που θες να στείλεις και στην Ουγγαρία. Και το έχεις στείλει ήδη. Να είσαι καλά. Και εσείς, και εύχομαι καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.